Comrades and friends. Σύντροφοι και φίλοι, σύντροφοι και φίλοι, εδώ και πολλά χρόνια και σε πολλές μάχες μαζί, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και που επιστρέφω στο πολιτικό μου σπίτι, που βρίσκομαι ανάμεσα σε συντρόφους με τους οποίους έχουμε ταξιδέψει στο δύσκολο αλλά συναρπαστικό ταξίδι της θέσπισης του θεσπιστικού μας συνεδρίου το 2004 στη Ρώμη μέχρι σήμερα στο Βερολίνο. Μία πόλη η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τις μάχες Καρλ Λίμπερ και της Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η καρδιά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς χτυπάει εδώ, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την αίθουσα, γιατί αυτό το συνέδριο θα ενδυναμώσει τη δυναμική, την πολιτική δυναμική της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και επιτρέψτε μου να εκτιμήσω τις, όλες τις προσπάθειες της Λοράν όλα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια για το κόμμα μας. Είμαστε ευγνώμονες με τον Πιέρ, μοιραζόμαστε την ίδια γνώμη ότι η αριστερά αποτελεί μια πολιτική δύναμη που δίνει δυνατές μάχες και δεν είναι μια πολιτική δύναμη που κάνει πίσω. Έχουμε την ίδια γνώμη ότι στις δύσκολες εποχές και κυρίως όταν η αριστερά έλαβε την λαϊκή εντολή, δεν έχει άλλη επιλογή, όσο δύσκολος κι αν είναι αυτός ο δρόμος, να τιμήσει αυτή την εντολή και όχι να διαφύγει από το βάρος της δικής της πολιτικής ευθύνης. Δεν αποτελεί επιλογή για την αριστερά να εγκαταλείψει τον λαό στα χέρια των συντηρητικών δυνάμεων. Δεν αποτελεί επιλογή για την αριστερά να γίνει ένας δραπέτης της ιστορίας. Και αυτό ακριβώς Αυτή ακριβώς ήταν η πολύ δύσκολη απόφαση που έπρεπε να λάβουμε το καλοκαίρι του 2015. Και ο ελληνικός λαός, τις εκλογές που ακολούθησαν το Σεπτέμβριο, την αναγνώρισαν αυτή την απόφαση και μας ξαναέδωσαν την εμπιστοσύνη τους και την εντολή τους. Αγαπητοί σύντροφοι, θα ήθελα επίσης προσωπικά να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που με τιμήσατε 3 χρόνια πριν με την εμπιστοσύνη σας να είμαι ο υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν όλοι συμφωνήσαμε να λάβουμε την πρωτοβουλία και να ανοιχτούμε στους πολίτες και σε πολίτες που παλιά ούτε καν είχε περάσει από το μυαλό τους να ψηφίσουν την αριστερά, να δημιουργήσουμε νέες κοινωνικές συμμαχίες και να διαχύσουμε την πολιτική μας δύναμη. Χτίσαμε, δομήσαμε και έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε να χτίζουμε αυτό το κίνημα, γιατί πρέπει να βρισκόμαστε σε ένα συνεχή διάλογο και να εξαντλήσουμε όλες τις επιλογές συνεργασίας ενάντια στις νέο φιλελεύθερες δυνάμεις. Χρειάζεται να συνεργαστούμε και να μπλοκάρουμε την απειλή και την ανάδυση των λαϊκιστικών και ξενοφοβικών ακροδεξιών δυνάμεων. Ένα απαραίτητο πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν η σύσταση ενός μόνιμου ετήσιου φόρου για τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Ένα φόρο στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούσαν να γίνουν έρευνες για διάφορες πολιτικές συγκλήσεις και διάφορους τρόπους πολιτικής συνεργασίας. Αγαπητοί σύντροφοι, η Ευρώπη δεν βρίσκεται μόνο σε ένα θεμελιώδες σταυροδρόμιο, όπως λέγαμε
μέχρι πριν λίγο καιρό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να διαβεί τον Ρουβίκονα. Οι παλιές δυνάμεις του παρελθόντος διεκδικούν το παρόν και το κάνουν αυτό σε ένα έδαφος που έχει προλιανθεί από την αδυναμία του νεοφιλελευθερισμού να αντιμετωπίσει την χρηματοπιστωτική κρίση. Η ανάδυση και η ανάκαμψη του εθνικισμού είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων στη λιτότητα και κλειστών συνόρων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Γιατί η απουσία αλληλεγγύη, η απουσία αλληλεγγύης, επαναλαμβάνω, μας οδηγεί σε μια στενά μειοπική εθνικιστική λογική, δηλαδή αυτό το not in my backyard, όχι στην αυλή του σπιτιού μου. Και αυτό δίνει δύναμη στον εθνικισμό και στον ευρωσκεπτικισμό. Μακριά από τα στερεότυπα της σύγκρουσης μεταξύ μας, της σύγκρουσης λαών μεταξύ τους, ευρωπαϊκών λαών μεταξύ τους και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Νότου, μεγάλο ρήγμα, μεγάλες δημιουργεί μεγάλα ρήγματα και δίνει όθηση στον λαϊκισμό και δίνει, αποτελεί ένα έναυσμα για, για τις λαϊκιστικές δυνάμεις και για... Ήρθε η ώρα για αποφασιστική δράση. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, πρέπει να λάβουμε την πολιτική πρωτοβουλία για μια προοδευτική εναλλακτική στον εθνικισμό και στην άκρα δεξιά. Να χτίσουμε ευρείες πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες, ώστε να δημιουργήσουμε μια έγκυρη εναλλακτική για τους πολίτες μας και να μπλοκάρουμε την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία πρέπει να δει και να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη και να θέσει τέλος στην νεοφιλελεύθερη συνένεση. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Χρειαζόμαστε λαϊκή εγρήγορση και δράση για να θέσουμε ένα τέλος στην Ευρώπη της μαζικής ανεργίας, της έκρηξης της φτώχειας και των ανισοτήτων, του κοινωνικού ντάμπινγκ και των χαμηλών κοινωνικών επενδύσεων. Η δημοκρατική, κοινωνική, σοσιαλιστική και οικολογική αναδόμηση της Ευρώπης απαιτεί τη συλλογική προσπάθεια όλων των προοδευτικών δυνάμεων και αυτή η θεμελιώδη στιγμή για την Ευρώπη. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Για τη χώρα μου. Η Ελλάδα παλεύει να τελειώσει με τη λιτότητα και με την αδικία των μνημονίων και της ύφεσης. Η οικονομία μας έχει κάνει μια μεγάλη αποφασιστική στροφή στην ανάπτυξη μετά από χρόνια ύφεσης στην ανάπτυξη φέτος, αλλά από μόνη της η ανάπτυξη δεν είναι αρκετή. Το θεμελιώδες είναι ανάπτυξη για ποιον. Και εμείς ήδη απαντήσαμε σε αυτό το ερώτημα. Πρέπει να θεσπίσουμε εκείνους τους θεσμούς που θα διασφαλίσουν την δίκαιη ανακατανομή του πλούτου για τις κοινωνικές πλειοψηφίες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι θεμελιώδες να πολεμήσουμε για τη θέσπιση συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μου, την Ελλάδα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι πιστωτές μας και κυρίως το Δούνου του οφείλουν να κατανοήσουν ότι η κατάσταση
ανάγκης στην κατάσταση εξαίρεσης στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν μπορεί να διατηρηθεί περαιτέρω. Εξού, αυτός είναι, ίσως είναι ο πιο σημαντικός λόγος γιατί είναι τόσο σημαντικό, ιδίως τώρα που τελειώσαμε με την ύφεση, για μια αριστερή κυβέρνηση να παραμείνει ισχυρή. Και θα παραμείνουμε ισχυροί. Οι πιστωτές μας πρέπει λοιπόν να έχουν στο μυαλό τους ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει πολλές αρκετές θυσίες και τώρα είναι η σειρά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ως κυβέρνηση της αριστεράς, λάβαμε την πολιτική απόφαση να αντισταθμίσουμε για τις θυσίες τους, τους χαμηλοσυνταξιούχους που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονταν κάτω από το όριο της φλόγιας, της φτώχειας. Ενισχύσαμε τις φτωχές περιοχές με σχολεία και μειώσαμε τον ΦΠΑ στα νησιά που έχουν όλο το φορτίο από την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. Χωρίς όμως να θέτουμε σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις, διότι αυτή η χρηματοδότηση αυτών των μέτρων θα γίνει από το πλεώνασμα, το επιπλέον πλεώνασμα αυτού του χρόνου. Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα δικαιώματα του ελληνικού λαού και κυρίως των φτωχών, των χαμηλοεισοδηματιών και των ανέργων. Γι' αυτό το λόγο είμαστε αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουμε ποτέ τον λαό μας, τους yes men, εκείνων που υποστηρίζουν τη συνέχεια της λιτότητας για πολλά χρόνια. Πιστεύουμε στην υποχρέωσή μας και ότι οι πιστωτές μας πρέπει να κάνουν και το κομμάτι που τους αναλογεί. Και το κομμάτι που τους αναλογεί αποτελείται όχι μόνο από τη δέσμευση της εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, αλλά ταυτόχρονα να ανοίξουν τη συζήτηση για τη μείωση των πλεονασμάτων σε πρωτογενών πλεονασμάτων σε μέσοπρόθεσμο επίπεδο. Είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη λογική της αιώνιας λιτότητας που καταστρέφει την ελληνική κοινωνία. Μια λογική που σε τελευταία ανάλυση μπορούμε εμείς να δούμε ως αποτελεί τον πυλώνα της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή που πλήττεται από μια ολοένα και αυξανόμενη ένταση. Διαχειριζόμαστε αυτές τις τεράστιες μαζικές προσφυγικές ροές επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Ένας θεμελιώδης στρατηγικός εταίρος που μάχεται κάθε μέρα να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ στις σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και ένας εταίρος που προωθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό στο πλαίσιο και επί τη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Μια λύση που θα επιτρέψει επιτέλους σε όλο το λαό της Κύπρου, τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους, να ζήσουν από κοινού χωρίς ξένα στρατεύματα, χωρίς το αποικιοκρατικό σύστημα των εγγυήσεων και, το πιο σημαντικό, χωρίς φόβο. Comrades and friends, I'm
Σύντροφοι και φίλοι, αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και να μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου. Νιώθω, έχω την πίστη ότι αυτό το συνέδριο θα αποτελέσει σημείο καμπής για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, θα διευρύνει την πολιτική μας βάση του κόμματός μας και λόγω του γεγονότος ότι έχουμε προτάσεις για να αυξήσουμε τον πολιτικά μας ρόλο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που εκφράζω την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στον Δίτρο Γκίζη για την ηγεσία του κόμματός μας. Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα φέρει νέα δυναμική στο κοινό μας σχέδιο και έργο. Τέλος, επιτρέψτε μου για ακόμα μια φορά να εκφράσω την εκτίμησή μας εκ μέρους του ελληνικού λαού για την αλληλεγγύη και την πολιτική στήριξη που δίνεται στους αγώνες του ελληνικού λαού, που είναι συνεχόμενος και αποφασιστικός. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας και συνεχίστε τον αγώνα. Όταν ο τροχός της ιστορίας γυρίζει προς τα πίσω, είναι στα χέρια της αριστεράς να το ξανακινήσει προς τα μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.